σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Λοιπόν, μεγάλο μάτς στο Sonic σήμερα ανάμεσα στην ομάδα του Άξονα και τον νέο σύστατο, θα έλεγα, σύλλογο, τον Slam Dunk Drunk. Elite by NoviBet. Μείνετε μαζί μας να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Άξονας, ο οποίος είναι ο πολυνίκης του θεσμού, κοντά σε μια ομάδα. Θα κάνετε που καλύτερο μπορεί εδώ. Μπήκε δυνατά με το νούμερο 15. Ο Τσαμόγλου και θα σκοράρει. Κάνει το σκορ 0-2. Οι ομάδες οι οποίες θα είναι από τις καλύτερες, νομίζω, του τουρνουά. Σε όλα τα επίπεδα εδώ ο Ερμίδης θα στοχίσει. Elite by NoviBet, η καλύτερη ουσιαστικά διοργάνωση των τριών πόντων. 0-5, 0-4, τελικά πήγαν πολύ δυνατά οι Slam. Θα τους βλέπουμε με το πρώτο, γιατί έτσι πάμε στην Κλουσοδέτη. Μας έκαναν νωρίτερα δηλώσεις οι παίκτες των δύο ομάδων. Θέλουν να τρέξουν οι Slam Dunk Drunk. Έχουν ξεφύγει με 4. Εδώ παίρνει το φάουλ ο Αποστολίδης. Ένα λεπτό και δύο δεύτερα έχουν κυλήσει. Έρχομαι στην πρώτη βολή. Όπως το λέει, ο οποίος σίγουρα θα πάρει πολλές προσπάθειες σε τους παίκτες. Άστοχος, θα πάρουν όπως θα ανανεώσουν. Με το νούμερο 15 του Τσαμόγλου. Δεν έχουν μπει δυνατά οι παίκτες του Άξονα. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Θα κλέψουνε. Ο Ερμίδης θα πάρει την μπάλα και θα προσπαθήσει να τρέξει την ομάδα του. Ωραία κίνηση και καλάθι από τον παίκτη με το νούμερο 15, τον Αμπαράθο Μα. Το σκορ είναι 2-5. Παραμένουν μπροστά οι Slam. Ο Άξονας είναι στην επίθεση. Τελειώνει ο χρόνος, Ερμίδης ένα κακό του μπάλα. Δεν υπάρχει επαφή, συνέχεια υπάρχει αλλαγή κατοχής. Προσοχή τα φλόγραου! Οι ομάδες οι οποίες και αυτές ξεκινούν την προσπάθειά τους. Όπως πιο έμπειρη στην κατηγορία, στη διοργάνωση, ο Άξονας BC. Αλλά και οι Slam έχουν πολύ δυνατά και εδώ θα σκοράρουν. Το νούμερο 3, ο Λαζαρίδης. Κάνει το σκορ 2-8. Ο Άξονας, ο οποίος δεν έχει μπει δυνατά, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Το καλή άμυνα προσωρινά, ο Αποστολίδης θα πάρει την μπάλα, θα ξανακλέψει όμως. Ο ίδιος παίκτης που εκπίσει νωρίτερα την προσπάθεια και θα πάει σε ένα κόρ στο κόρ μέχρι μέσα, το νούμερο 5. Ο Κωστακίδης Θοδωρής. Βλέπουμε ένα δυνατό μάτσο τριών πόντων. 4-11, έχουν μπει πολύ δυνατά οι Slam. Το νούμερο 14, ο Μυστηλιάδης. Εδώ high low ανάμεσα σε Ερμίδη και τον
τον Γκόφα. Είδαμε νωρίτερα τα νούμερα του από τον Άξονα ήταν λαθεμένα. Δεν το λάθος πίνακα, οπότε διορθώνω. Το νούμερο 15 είναι ο Μουτσέλης. Το νούμερο... ο Μαργόνης με το 7 ο Ερμίδης, με το 5 ο Τσιβάνης, με το 10 ο Κυριανίδης, με το 9 ο Κωστακίδης, με το 27 ο Γκάτζιος. Καλάβει και φάουλ από τον Αποστολίδη νωρίτερα. Έχουν μπει πολύ δυνατά οι τέχνες του Σλαμ. Dunk Drunk και προηγούνται με 9, 5 και 40 αλλαγές για τις δύο ομάδες. Το 32 ο Μαργόνης, με το νούμερο 7 ο Ερμίδης, με το νούμερο 5 ο Τζιβάνης, με το νούμερο 10 ο Τριανίδης, με το νούμερο 9 ο Κουθακίδης, με το νούμερο 27 ο Γκάτζιος, με το νούμερο 34 ο Κόφας, με το νούμερο 14 ο Δήμος Αλέξης. Στο λύσο ο Φίλος, 4-14. Πολύ δυνατά ξεκίνησαν οι Slam Dunk Drunk και θα πρέπει να αντιδράσουν οι παίκτες του Άξονα BC. Εδώ θα μείνει η μπάλα στον Κουγουλάκη, ο οποίος δεν θα σταθήσει όμως. 4-14, 5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας από τους Slam. Θα πάρουν το νούμερο 14 και πάλι ο Μυστηλιάδης. Έχουν ξεφύγει οι παίκτες των Slam Dunk Drunk. Θα πρέπει να προσέχουν για να έχουν οι παίκτες του Άξονα. Έχει νωρίς βέβαια ακόμα χρονικά το σημείο. Υπάρχει ένα χτύπημα. Υπάρχει στον ευνηδιασμό οι Slam, οι οποίοι ξεφεύγουν με 5 πόντους. 15 πόντους. Και υπάρχει time out, το οποίο ζητάνε οι άνθρωποι του Άξονα για να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελείωσε το time out. Οι Slam Dunk Drunk έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα και αξιοποίησαν τα shoot που είχαν. Παρ' όλα αυτά, ο Άξονας BC πήρε time out τώρα για να διορθώσει τα κακό σχήματα και να δούμε πού αν μπορεί να τα καταφέρει. Έχει περάσει και ο Τραχανέλης. Ερμίδης ψάχνει κάποιο διάδρομο. Το μαρκάρουν πολύ ψηλά με το νούμερο 14 και ο Κούμας Αλέξης. Τελειώνει ο χρόνος. Ερμίδης τριών πόντων. Έστοχος. 7-19. Παίκτες στο Slam. Εδώ αστόχησαν. Αστόχησαν νωρίτερα ο Ερμίδης, εδώ θέλει να βρει κάποιο διάδρομο. Θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο οι παίκτες του Άξονα, αλλά εδώ θα αστοχήσουν με τον Τραχανέλη. Στα 19, ωραίο high-low εδώ, αλλά θα κοπεί. Σαμόγλου. Ο Άξονας είναι πολύ εμπειρή ομάδα και με πολλές κατακτήσεις. Εδώ θα στοχίσουν όμως οι παίκτες του Άξονα με τα μπλε, με τα κίτρινα μπλε, οι παίκτες του Slam Dunk Drunk, οι οποίοι δεν βιάζονται.
Έχει εκδοθεί εδώ. Δεν έχει δοθεί φάουλ, έχει δοθεί καθαρή άμυνα από τον Γκόβα Κυριάκο. Δώστε ένα κίτρινο για να μην πετάξει. Ένα θέμα με τη φανέλα για να μην υπάρχει θέμα με την συνολική του Φιλιππά, ο οποίος δεν φοράει τη χαρακτηριστική φανέλα της ομάδας του μέχρι να μέχρι άλλωστε να τελειώσουν τα διαδικαστικά με τις φανέλες για τις νέες ομάδες. Θα πρέπει να υπάρχει μια μικρή υπομονή, μικρή αναμονή για να φορέσει ο νεαρός που την... Λοιπόν, περιμένουμε. Κανονικά, στη ροή του αγώνα τώρα και πάλι. Φιλιππάς θα πάρει την μπάλα με το που μπήκε. Νούμερο 9. Εδώ αλλαγή κατεύθυνσης. Ωραίο passing game του Δημητριάδη. Δύσκολη προσπάθεια. Φάουλ το οποίο παραδέχει τον Κόφας. Δύο βολές. Πάρης Δημητριάδης μας μίλησε νωρίτερα, όπως και ο Γιώργος Μαργώνης, για τη νέα χρονιά. Ακόμα 2 και 31 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εύστοχος ο Πάρης Δημητριάδης. Κάνει το σκορ 7-20. Οι Ισλάμοι, οι οποίοι μπήκαν πολύ δυνατά. Θα κάνουν το 7-21. Ο άξονας ο οποίος εδώ παρά λίγο να κάνει λάθος, θα προστατεύει την μπάλα ο Κόπας. Ερμηδής, κάνει κάποιο διάδρομο. Κόβεται ψηλά. Σλαμ, αν θέλουν να τρέξουν, ναι. Δώσε μια περίεργη τροχιά, δεν επιβρήκε η μπάλα στο ταμπλό. Νέο rebound. Μπάλα είναι ξανά για τους Slam Dunk Drunk. Έχουν 12 δεύτερα. Βήματα, δίσταση στην... Λίγο την προσπάθεια από εκεί το νούμερο 9. Και καταλογίστηκε παράβαση βημάτων. Ακυροπίδημα στα παλιά μπασκετικά δεδομένα. Μπάλα είναι για τους παίχτες του άξονα, οι οποίοι πρέπει να μειώσουν, χάνουμε 14. Φάουλ από τον Φιλιππά. Είναι το τέταρτο, το δεύτερο για τους Slam Dunk Drunk. Έχουν να δώσουν και οι δύο ομάδες, 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Να νεώθει ο χρόνος της επίθεσης. Κακή πάσα εδώ, θα τη σώσει ο Ερμής Ποσερνά. Φιλιππάς, ωραία προσπάθεια, δίνει στο Δημητριάδη, ο οποίος δεν έκανε βήματα, αλλά έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Φάουλ. Σε κάθαρο. Θα δούμε ένα πολύ δυνατό μάτ. Ο Άξονος χάνει με 14. Πρέπει να αντιδράσει. Μαργώνης. Επόμενη αλλαγή, θα μην πάει μέχρι μέσα, κάνει double team. Ο Ερμηδής. Μπάλα είναι για τον... αντίπαλο. 1 και 33, τι περιμένουμε. Οκ, okay, από τη γραμματεία. Έχουν γίνει αλλαγές και από τις δύο ομάδες.
Elite by Novibet, κορυφαία κατηγορία του μπασκετάκι. Εδώ ο Φιλιππάς θα γλιτώσει το λάθος. Θα πάρει το rebound ο Ρημίτσης και θέλει να τρέξει στον άξονα. Δείχνουν διασμό, αλλά έχουν γρήγορη επιστροφή οι παίκτες της ομάδας των Slam. Σε ζώνη ουσιαστικά, θέλουν να φύγουν τα λάθη. Άσοδος με το νούμερο 15, ο Μουτσέλης Γιώργος, και συνέχεια τι έχει δοθεί. Υπάρχει ένα χτύπημα. Το νούμερο, δεν μπορώ να δω από εδώ. Αυτό είναι δεδομένο φόρμα. Αυτό είναι ψάχνω. Για να χτύπημα στον Γιώργο Μαργώνη. Με το λόγο αυτό διέκοψαν διαιτητές και καλώς έπραξαν. 57,9 δεύτερα. Μπάλα είναι για τους Slam. Πολλές είναι οι φορές που κάποιοι παίκτες δηλώνονται με διαφορετικό νούμερο από τη φανέλα, οπότε γίνονται ανάλογες διορθώσεις, όπως και τα ονόματα πολλές φορές μπορεί να είναι αναγράφονται σωστά, οπότε τα διορθώνουμε. Το κακή πάσα το νούμερο 8. Ο Σιρώνης θέλει να περάσει μέσα στο ζωγραφιστό, αλλά δεν ήταν καλό το σουτ. Ερμίδης θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Καλή συνεργασία, άσχημα το σουτ όμως από τον Κόπα. 35 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μητριάδης ακροβολισμένος, θα ανανεώσει όμως ο Φιλιππάς και θα μείνει χρόνος και για τους παίκτες του άξονα. Μητριάδης θέλει να κάνει ωραία τρίπλα, κλείνεται και θα κάνει λάθος. Εμείς θα πει στον διασμό, πάει μέχρι μέσα, δύο βολές. Δύσκολα αντιμετωπίζεται ο Νίκος Ερμίδης. Μένουν 12,4 δεύτερα, αρκετά για την εκδήλωση μιας πλήρους επίθεσης από τους Slam Dunk Drunk, οι οποίοι έχουν μπει πολύ δυνατά, αν και νέα ομάδα δείχνουν ότι θα είναι από τις πρωταγωνίστριες. Μειώνει ο άξονας στους 12, έχει μια επίδεση όμως. Ο αντιπαλός με τα κίτρινα. Λυπάς, ψάχνει κάποια πάσα, ξανακυλεύει ο Ερμίδης. Και goal for foul, όχι. Μετράει μόνο καλά, 11-21. Λίγη το πρώτο δεκάλεπτο με μια αντιπίδεση στον άξονα, σε λίγο και πάλι μαζί για την συνέχεια του αγώνα. Θα έτοιμη να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Σλάμι, ο οποίος ξεφύγει και με 14, εδώ θα κάνουν λάθος, παίξει το άξονα. Θα κάνουν λάθος όμως και οι Slam Dunk Drunk, οι οποίοι δεν έχουν μπει πολύ καλά προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Λογικό είναι και ο άξονας να αντιδράσει, είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα, είναι πολύ νίκη στο θεσμό. Elite by Novibet. Πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Ο άξονας, ο οποίος κάνει λάθος όμως. Το σκορ είναι 11-21, χωρίς φάουλ ακόμα, διανύουμε το πρώτο λεπτό από το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο άξονας, ο οποίος θέλει να μειώσει αρχικά τη διαφορά, έκανε αλλαγές. Μπάλα περνάει στο νούμερο 15, αλλά είναι άνθρωπος.
κύριος Μουκέλης, δεν θέλει να τρέξει ο Φιλουπάς. Θα στοχίσει χωρίστερα από πολλή ώρα. Κοιμάζεται και ο Σαμόγλου, πήρε κάποιες ανάσες. Βάλα ξανά μέσα στο ζωγραφιστό. Να έχει συνέχεια η μπάλα στον Μουτσέλη, αλλά... Δεν υπάρχει σκορ. Αλλαγή για τους Slam Dunk Drunk. Κάνουν λάθος οι χρήσιμοι με τα κίτρινα. Πάει μέχρι μέσα με το νούμερο 14 ο Αγκούμας Αλέξης. Τώρα είναι 13-23. Σίγουρα όσο περνάει η ώρα θα δυσκολεύσουν τα πράγματα για τους Σλάμ, οι οποίοι διατηρούν όμως το συν 10. Κακός ούτε εδώ και πάτημα από τον Καλαμαρά, ο οποίος δεν είχε καλή επαφή με το καλά. 8 λεπτά για το ημίχρονο. 13, οι παίκτες του Άξονα PC. Slam Dunk Drunk 23, Γκούμας ξανά με τη μέσα αριστερό τελείωμα. Παίρνει ομάδα στους πλάτες του και κάνει το σκορ 15-23. Στου τριών πόντων, άστοχο. Rebound από το νούμερο 11. Κουνσάκι Μπασούρα. Αργωνής, 5 βήματα, πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Καλή άμυνα από τον Τζάμα. Φάουλ. Εν γνωσμένης πρόθεσης. Νούμερο 5. Ο Τζιβάνης, ενώ περνάει ξανά ο Τραχανέλης. Αναγκαίες και οι ανάσες. Εντάξει, οι περισσότεροι παίκτες μερικαζόμενοι και οι άρχες. Οι αγώνες γίνονται αρκετά αργά, αλλά αυτό είναι και το ωραίο του πράγματος. Σαμόγλου κάνει ένα ωραίο σκηνικό επίθεση, αλλά συνέχεια χρειάζεται με επιθετικό. Ήταν time out της Slam Dunk Drunk. Έχουν μειώσει τη διαφορά στους 8 από τους 14. Οι παίκτες του Άξονα, οι οποίοι έχουν μπει πιο δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ακροβολισμένος στο νούμερο 1, ο οποίος θα στοχίσει. Τσαχανέλης, την πάω τον Τσαμόγλου, γρήγορη επιστροφή, μπάλα για τον Ναζαρίδη. Δεν ψάχνει κάποια καλή πάσα. Φιλιππάς είναι ακροβολισμένος και αυτός, καλό τρίποντα λάθο. 7 λεπτά για το ημίχρονο. Φιλιππάς θα κλέψει, Σαμόγλου θα πατήσει καλά και θα σκοράρει. 15-25. Αλλαγή ετοιμάζεται ο Κυριάκος Γκόφας. Πάει στην game για να περάσει μπάλα μέσα στο καλάθι. Αριστερό χουπ, άστοχος όμως ο... Είναι το νούμερο 15, ο Μουτσέλης. Επιστρέφει ο Κόφας. Μετάδοση από το Sonic. Το νούμερο 11, ο Μητσαρίδης θέλει να ανοίξει την άμυνα των παιχτών του Άξονα. Εδώ θα κλέψει έξυπνο ο Γκούμας. Βάλε καλά το χέρι του. Όμως έχει γρήγορη επιστροφή η ομάδα των Slam Dunk Drunk. Υπάρχει φάουλ από τον Τζαμόγλου. Έχει ροκανίσει τη διαφορά ο Άξονας και... Σίγουρα αυτό δίνει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Έτοχος ο Γκούμας, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις με το νούμερο 14.
17-25, time out, το οποίο ζητούν οι Slam Dunk Drunk και το παίρνουν, 6 λεπτά και σε λίγο και πάλι μαζί. Τελείωσε το time out που πήραν οι Slam Dunk Drunk. Η διαφορά έχει πέσει στους 8, έχουν αντιδράσει οι παίκτες του άξονα. Όμως υπάρχει πολύ χρόνος ακόμα και υπάρχει το μαξιλαράκι των 8 πόντων για την ομάδα με τα κίτρινα, με τα μπλε ο άξονας, πολυνίκηση του θεσμού και δύσκολα να τον υποτάξει. Όμως βλέπουμε να παρουσιάζει μια πολύ ανταγωνιστική και εμπειρή ομάδα. Όπως μας είπε και ο Πάρης Δημητριάδης, νέο σύστατη. Γκούμα πάει μέχρι μέσα, θα τραβήξει όλη την άμυνα πάνω του. Έχει γρήγορη επιστροφή όμως ο αντίπαλος. Ωραίο αποστάρισμα, αλλά κακό τελείωμα από τον Κώφα Κυριάκο. Μέχρι μέσα ο Μιτζαρίδης, ένα φλότερ, κάνει το σκορ 17-27. Προστατεύουν το προβάδισμά τους οι Ισλάμ. Να ετοιμάζονται αλλαγές, θα επιτρέψει και ο Ερμίδης. Σε τριών πόντων, άστοχος ο Καγανέλη. Slam Dunk Drunk θέλουν να τρέξουνε, ωραία κίνηση και από τον Μιτζαρίδη και εύστοχος ο οποίος πετυχαίνει 4 πόντους συνεχόμενους. Κινήθηκε ωραία, αλλά Παπα-Νικολάου. 17-29, επαναφέρουν τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Πολύ ωραία, περνάει η μπάλα μέσα στη ρακέτα, τελειώνει ιδανικά την προσπάθεια. Ο Γιώργος Μουτσέλης, ο οποίος τροφοδοτείται συνέχεια, αλλά ήταν άστοχος στα περισσότερα σουτ. 19-29, 4-30, κάτω φάουλ διαιτητές, είναι το τρίτο για τους Slam Dunk Drunk. Αλλαγές μέσα ο Αποστολίδης, μέσα και ο Πέτσι με το νούμερο 8 Τσιρόνης. Χρειάζονται και οι ανάσες. Λογικό είναι. Μπάλα για τους παίκτες με τα κίτρινα. Τελειώνει ο χρόνος, 7 δεύτερα, Αποστολίδης κράτησε την μπάλα. Το νούμερο 3, καλές προϋποθέσεις, άστοχο όμως το σουτ. Μάχη για τις δύο ομάδες. Μπάλα είναι για τους Slam. Μικρή διαβούλευση των διαιτητών για να δούνε την απόφαση. Δεν αλλάζουν απόφαση. 12 δεύτερα. Ζαρίδης σύντρο πόντων συνέχεια από τους Slam. Παίρνουν το rebound οι παίκτες του άξονα, Ερμίδης. Θέλει να διεισδύσει, καλό passing game. 19-29, ζητάει screen. Παίζει με το νούμερο 5 ο Τσαλκουβάνης, αλλά δεν μπορούν να σκοράρουν παίκτες του άξονα. Τζαρίδης. Συνέχεια σπάσες. Ηρεμία όμως ο Τζαρίδης. Τώρα ωραίο back screen από τον Αποστολίδη, αλλά μπάλα πάει συστημένη στον Μόγλου. Ανανεώνουν ξανά Μιτζαρίδης, του δίνουν το τρίποντο, είναι άστοχο εδώ. Μπάλα είναι για τον άξονα. Δεν ζημιώθηκαν από την επιλογή να αφήσουν τον αντίπαλο ελεύθερο. 19-29. Μερμίδης Μακάψη ψάχνει κάποιο screen. Μπάλα ξανά. Μύρισα τα 8 μέτρα, θα στοχίσει ψηλά ο Μιτζαρίδης, θα προστατεύει την μπάλα, θα την κατεβάσει κιόλας. Τα μόγλου πάει μέχρι μέσα, βλέπει ωραία τον Αποστολίδη, ο οποίος δεν τα χάνει αυτά, κάνε παρατρύποντα. 19-31, για 2 βλέπω μέτρησε. Φάουλ από τον Τσιρόνι. Ωραία.
Ραλίστα με κάνα. Δύο. 9.31. Ακόμα 2.40 για το ημίχρονο. Σταθερά μπροστά η Slam Dunk Drunk. Ο Άξονας θα πρέπει να αντιδράσει αν θέλει να ελπίζει σε νίκη. Ερμίδης δύσκολη προσπάθεια. Βλέπει όμως τον συμπαίκτη του, τον... Μουτσέλη αρχικά, συνέχεια όπως πήρα το rebound και αυτόξαν. Όχι, δεν αυτόξαν, πάλι αυτόξαν. 9.31. Ακόμα 2.18. 4-2 τα φάουλ για τις δύο ομάδες τα συνολικά. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ. Οι παίκτες του Άξονα εδώ αποσχολούνται να στοχεί σε τρίποντο. Πολύ ψηλά ο Γκόφας. Ερμίδης θέλει να τρέξει. Να δούμε αν θα το πάρει μόνος του ή θα ψάξει κάποια πάσα. Κυκλοφοράει μπαλά. Το νούμερο 1 ο Τραχανέλης βρίσκει χώρο και το κάνει. Αλλά είναι άστοχη η παίκτες του Άξονα. 2 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ωραίο κόψιμο, αλλά δεν τελειώνει την πάσα που πήρε το νούμερο 3, ο Λαζαρίδης. Πάτησε καλά, αλλά ήταν καλή μόνο το φάτσε στο πάτημα. Πολλά στο γασούτ στα τελευταία λεπτά. Πάντα μπροστά η Slam Dunk Drunk. Εδώ θα χάσει την μπάλα ο Τσιρόνης. Αφήνουν λίγο και το σκληρό παιχνίδι οι διαιτητές. Ερμίδης ακροβολισμένος, άστοχος. Ο Άξονας έχει και λίγο μουδιασμένος από το παιχνίδι. Το έχουν εκμεταλλευτεί οι Slam και εδώ υπάρχει goal foul από τον παίκτη με το νούμερο 8, τον Τσιρόνι, ο οποίος έφυγε σε κενό χώρο. Αλλαγές για τον Άξονα, περνάει ο παίκτη με το νούμερο 23, ο Γουγουλάκης, και παίξει με το νούμερο 32, ο Μαργώνης, ο Γιώργος. 4-2 τα φάουλ, 19-33. Οι Slam Dunk Drunk διατηρούν ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα. Ακόμα 1 λεπτό και 10 δευτερά. Δρακός. Ελένα. Μαζί μας και ο Ζωής Βουλαλάς. Στο τρίο πόντων είναι αρκετά άστοχο ο Άξονας από ένα κομμάτι του παιχνιδιού, τα τρίποντα που του δίνει αρκετές λύσεις. Ο Στολίδης δεν θα βιαστεί σε ζώνη ουσιαστικά ο Άξονας. Θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάουντ τον Ερμίδη, 40 δεύτερα. Έβαλε κάποια καλάθια. Υπάρχουν... Όχι, δεν υπάρχουν πολλές. Έχει να δώσει ακόμα ένα φάουλ η ομάδα του Slam. 20 δεύτερα θα μείνει σαφώς χρόνος και για τους... Το πορευόμενος, ο Άξονας με τον Ερμίδη θέλει να μειώσει, πατάει, αλλά κάνει κακό τρίποντο. Slam Dunk Drunk με τον Καλαμαρά, ο οποίος πέρασε και αυτός, δεν θα βιαστεί, θα εξαντλήσει το χρόνο που έχει. Μένει χρόνος όμως και για τον Άξονα. Μιτζαρίδης κάνει σκρίνο από το Λίδη, τυφλό. Ψάχνει κάποιο ελεύθερο σουτ, νομίζω δεν θα προλάβει. Θα προλάβει τελικά την εκδοχή του Τσαμόγλου, παίρνει το rebound. Οι διαιτητές θεώρησαν ότι ο χρόνος συνεχίζεται. 2,1 εντός προθεσμίας. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άξονα. 19.33. Τελειώνει το ημίχρονο. 19.33. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Πήραν ανάσες δύο ομάδες. 19.35. Μικρή διαβούλευση με τους διαιτητές. Elite by Novibet. Θα έχουμε και τον Novibet MVP μετά, όπως μετά από κάθε παιχνίδι. Thank you.
Γιάννης με την μπάλα στο συν 16, πολύ σημαντική η διαφορά που έχουν οι Slam Dunk Drunk στο Sonic, ένα από τα γήπεδα τα οποία φιλοξενούν τους αγώνες όλων των κατηγοριών στο μπασκετάκι, μια άρτια διοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Ο Ερμής θέλει να βρει ένα διάδρομο, βλέπει ακροβολισμένο τον κόφα, ο οποίος θα το πάρει και θα το βάλει. Σε ένα 35 υπάρχει ένα ημίχρονο μπροστά για τις δύο ομάδες. Φιλιππάς ψάχνει κάποια καλή επιλογή. Πολύ ωραία προσποίηση. Σουτάκι στο πρώτο βήμα από τον παίκτη με το νούμερο 9, ο οποίος δεν δίστασε ο Λάμπας. Ερμίδης πήρε το τρίποντο, θα πάρει και το rebound ο Λάμπας, θέλει να κατεβάσει. Παίρνουν χρόνο όλοι οι παίχτες από τις δύο ομάδες, γιατί γίνεται πιο διευρυμένο rotation. Ωραία κίνηση από τον Ερμίδη, τελειώνει με πολύ ωραίο τρόπο το μπάσιμο και θα κλέψει την μπάλα. Διπλό, θα στοχίσει το πρώτο, θα στοχίσει το δεύτερο, υπάρχει φάουλ από τον Τσαμόγλου, λένε διαιτητές, από τον Καλαμαρά, με συγχωρείτε, δεν είναι διαιτητές. Εδώ λιγόρισαν οι Slam Dunk Drunk, αλλά προηγούνται με 14. Ο Ερμίδης από τους σκόρερ αυτής της διοργάνωσης. Θα στοχίσει στην πρώτη, νωρίτερα θα στοχίσει και στη δεύτερη. (Συσχελίδι) 25-37, 8-30. Οι Slam Dunk Drunk θέλουν να προστατεύσουν τη διαφορά τους, αλλά εδώ κάνουν λάθος. Και ο Άξονας είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία. Με 4 παίκτες δεν είναι τα κορδόνια του Γκόφας. Κούμα θέλει να πάρει το διάδρομο, θα τελειώσει με αριστερό layup και θα μειώσει ακόμα περισσότερο ο Άξονας. 27-37. Σε ζώνη ο Άξονας για να περιορίσει τις απειλές. Φιλιππάς. Τελειώνει ο χρόνος, καλό σουτ από τα 5 μέτρα για τον παίκτη με το νούμερο 10 του Καλαμαρά. Έχει νέα πρόσωπα η ομάδα των Slam Dunk Drunk. Εδώ δυνατή μονομαχία, δίνουν τα χέρια δύο παίκτες. Η αλήθεια είναι τρόμαξα και εγώ λίγο, μην υπάρχει βαθμός. Μπάλα ξανά για τον Άξονα, η φάση ήταν ανάμεσα στον Λαμπά και τον Μουτσέλη. Γκόφας, υπάρχει goal foul εδώ. Έχουν μπει λίγο χαλαρά, θα έλεγα, οι Slam Dunk Drunk, αλλά και ο Άξονας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Μάλιστα είναι το τέταρτο το foul για τον σύλλογο των Slam Dunk Drunk, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να πέφτει σε 9. Σε ζώνη ο Άξονας, ο οποίος θέλει να μειώσει. Εδώ καλό πέταγμα της μπάλας, αλλά είναι άστοχος ο Καλαμαράς και μπάλα είναι ξανά για τους Slam Dunk Drunk. Αρκετές δυνατές μονομαχίες. Και τώρα Φιλιππάς, νομίζω δύο πόντι, θα ευστοχίσει, δίνει ανάσα στην ομάδα του ύστερα από ώρα. Νομίζω καλά θα ανοίξει τον Δημητριάδη. Ερμίδης, ο οποίος θέλει να βρει ένα διάδρομο. Περνάει την μπάλα στον κόφα, θέλει να προστάξει τον αντίπαλό του, ωραία προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, φάουλ, ναι, κατέβασμα κεριών εκεί εδώ. Αναλύει την αιτία της υπόδειξης.
Τρίτο φάουλ το 10. Πέμπτο φάουλ, βολές. Έχει ακόμα πολύ παιχνίδι το τρίτο δεκάλεπτο και οι Slam Dunk Dragons δεν θα έχουν να δώσουν φάουλ. Αντίθετα, κανένα φάουλ για τους παίκτες του Άξονα. Το αξιοποιεί ο Γκόφας και κάνει το σκορ 32-41 και τώρα παραμένει σε αυτό το μοτίβο. Σεζόνι ο Άξονας. Δημητριάδης, δύο πόντι. Αλαμπέρι ήταν αυτό το σουτ, χωρίς να σηκώσει πολύ το αριστερό του χέρι. 31-43, ο Άξονας μειώνει, αλλά η Slam Dunk Drunk με ένα τον άλλο με τον άλλο τρόπο διατηρούν το προβάδισμα. Τρίτο φάουλ το 9. Βολές για τον Κούμα, ο οποίος διείσδησε στην άμυνα των Slam Dunk Drunk. Θα ευστοχίσει. Elite by Novibet, κορυφαία κατηγορία στο μπασκετάκι για τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο. 32-43 στο συν 11. Τρίποντο από τον Δημητριάδη. Ο Λαμπάς θα πάρει το rebound για να ευστοχίσει. Έβαλε ωραία το σώμα του. Το νούμερο... με το νούμερο 9. Εδώ μειώνουν οι... παίχνεις το Άξονα με τον Ερμίδη, ο οποίος μονοπολεί τις προσπάθειες. 34-45. Δεν θα ευστοχίσουν εδώ οι... Slam, θα πάει ο Νουμίς με τη μέσα και θα κάνει το σκορ 36-45. Τρεις αλλαγές ετοιμάζουν οι Slam Dunk Drunk, οι οποίοι έχουν πει λίγο πιο νοχελικά. Η ζώνη έχει δυσκολέψει. Φιλιππά, σου τριών πόντων, άστοχος. 5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο, 5 και 15 για την ακριβιακού μας. Κατάει την μπάλα. Άθρο ο Άξονας στη συνέχεια πάει φάουλ. 5 αλλαγές για τους Slam Dunk Drunk, όλη η ομάδα. Υπάρχει μια αναμονή από τη γραμματεία, σχετική οδηγία και στους διαιτητές. Αλλάζει όλο το κομμάτι της πεντάδας για τους Slam Dunk Drunk 36-45 με σκοπό να παρουσιαστούν βελτιωμένοι. Ο Άξονας με κύρια αιχμή δόρατο στον Ερμίδη. Έχουν μειώσει σε 9, αλλά πάλι παραμένει με προβάδισμα. Σαμόγλου για την πάλι ομάδα. Μιτζαρίδη το ζυγίζει, αλλά στο εκεί ήταν υπό καλές προϋποθέσεις από τη γωνία του 45 μοιρών. Ερμίδης, Γουμάς, θα διστάσει, θα περάσει την μπάλα στον Κόφα, ο οποίος θέλει να αποστάρει τον αντίπαλό του, κλείνεται με double team. Γουμάς θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει ψηλά. Στο νούμερο 8 ο Τσιρόνης καθαρίζει ένα ακόμα rebound του Σαμόγλου. Δεν βιάζεται η ομάδα των Slam Dunk Drunk. Σαμόγλου θα πάρει το τρίποντο. Το πάρει, αλλά θα στοχίσει. Airball. Οι ομάδες αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν και την κούραση. Μην θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Μητσαρίδης θα πήγει στον διασμό. Βλέπει ωραία τον Τζαμόγλου, ο οποίος προσποιείται. Κόβεται όμως ψηλά από το Μουτσέλη. Καθαρό κόψιμο. Διάβασε την κίνηση του αντιπάλου του. Δύο ομάδες οι οποίες προσφέρουν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Ποστολίδης θα το ζυγίσει, δεν θα το κάνει. Καλή άμυνα από τον Ερμίδη, θα προστατέψει την μπάλα όμως ο Τσιρόνης και συνέχεια υπάρχει φάουλ. Είναι κάτω, 3-50 για τη λήξη της αναμέτρησης της κατηγορίας Elite by Novibet. Νωρίτερα η
Slam Dunk Drunk άλλαξαν όλη τη βασική πεντάδα, ενώ επιστρέφει για τους παίκτες του άξονα, το νούμερο 5, ο Τζιβάνης Παναγιώτης, ανάρτηση για τον Κούμα. Ακόμα 14 δεύτερα για τους Slam Dunk Drunk. Μητσαρίδης παίρνει ένα screen, βλέπει ωραία ακροβολισμένο τον Τζιρόνι. Σε ζώνη πάντα ο άξονας, εδώ όμως υπάρχουν παράβαση, υπάρχει παράβαση πλέον προλέπτων. Η έξτρα περί την πάσα δεν είναι να γίνεται μέσα στο ζωγραφιστό. Αντιπατάει το πόδι του παίχτη που δέχει την μπάλα έξω από την ρακέτα. Θα δοθεί παράβαση. 36-45. Έχει περάσει το νούμερο 11 μέσα για τον άξονα. Είναι ο Σάκης Πατσιούρας. Δύσκολη προσπάθεια από το Μουτσέλη. Κακό σου. Μητσαρίδης θέλει να τρέξει, να ανοίξει την άμυνα του άξονα. Ξαναπαίνει την μπάλα. Γρήγορες πάσεις για να βρεθεί ένα εύστοχο σου τριο πόντων, άστοχο όμως. Ήταν καλή όμως η κυκλοφορία, 3 και 13. Θα πει ο Μαργώνης. Μπάλα ξανά στο Μουτσέλη που κόβεται ψηλά από το Τζιρόνι. Έχουμε δει αρκετές εντυπωσιακές φάσεις. Ωραία προσπάθεια με coach to coach. Τον ευμηδιασμό, δευτερεύοντα ουσιαστικά. Δύο βολές για τους Slam Dunk Drunk με τον Τζιρόνι. Τρία-πέντε θα φάω, ο Λίσορόπης, η κατάσταση στον πίνακα. Νωρίτερα είχαν 0-5, Τζιρόνι σε δύο βολές. Άστοχος. Ακόμα μία βολή για τον παίκτη των Slam. Άστοχος και στη δεύτερη όμως παίρνει πολύ ψηλά το rebound του Τσαμόγλου και θα ευστοχίσει. Παλικαρίσιο καλάθι και ανάσα για τον πολυποκορμό παιχτών, γιατί ο άξονας πιέζει να μειώσει. Ερμίδης πολύ ωραίο high low. Τον κόφα ο οποίος δεν έχει τίποτα για τη στήξη, εδώ θα αστοχίσει. Θα πήγει σε ένα εμβιασμό ο Λαζαρίδης. Βλέπει τον Τσιρόνι, ξανά Λαζαρίδης. Τζαρίδης, Τσιρόνι να πάει μέχρι μέσα, ακόμα και ψηλά. Την απόφασή του ο ρεφ, σωστή υπόδειξη, ενστικτοδός το έδωσε, το διορθώνει. Βλέπουμε καθαρά δυνατά μαρκαρίσματα αρκετά, αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις που υπάρχει σε καθαρή πρόθεση. Ερμίδης με αντίπαλο το Λαζαρίδη. Κακό σουτ, δεν έχει λόγο, δεν έχουν λόγο να βιαστούν οι παίκτες στο Slam Dunk Drunk. Μιας και προηγούνται με 11 και θέλουν να πάνε με ένα safe προβάδισμα στο 4ο δεκάλεπτο. Τζαρίδης ανοίγει ωραία την άμυνα του άξονα, αλλά κλείνεται από τον Γκόφα. Ίσως να υπήρχε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Στο 3 πόντα από τον Τζιρόνι. Δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές. Το επιχειρηματολογεί και όλα στο... Έχω μετάδοση. Το σφύριγμά του νωρίτερα ο διαιτητής, 1-30, 36-50. Η Slam Dunk Drunk εδώ πέρα με ένα τρίποντο με ταυλό, πολύ δύσκολο σε γωνία. Παρ' αυτό το αποτέλεσμα μετράει και υπάρχει σχετικός πανηγυρισμός από τον πάγκο. Το συν 17 βάζει δύσκολα στον άξονα, ο οποίος μείωσε νωρίτερα. Θα τα παρατούν σίγουρα όμως. Ερμίδης θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει, δίνοντας ανάσα στην ομάδα του. Ένα λεπτό, το τελευταίο για την τρίτη περίοδο. Λιτζαρίδης θέλει να ανοίξει την άμυνα του άξονα. Κράτησε το σταθερό του, λένε οι διαιτητές, ο Λιτζαρίδης και ευτόχισε. Αυτό το αποφασίζουν οι ρεφ. Το τι βλέπουμε σε δευτερόλεπτα εμείς είναι απλή αναφορά. Μητσαρίδης νωρίτερα βοήθησε την ομάδα του. Μαργώνης από τα 8 σχεδόν μέτρα. Θα αστοχίσει, 30 δεύτερα για την τρίτη περίοδο. Έχει παγιώσει ένα προβάδισμα 16 πόντων. Αποστολίδης. Μια δεύτερα.
Απειλεί να χτυπήσει το σούτ, αλλά δεν το έκανε. 10 δεύτερα για τον άξονα, ο οποίος θέλει να μειώσει, αν μπορέσει. Ερμίδης ψάχνει ένα screen, θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. Πολύ ικανός σκόρερ, 42-35. Μειώνει για τον άξονα σε λίγο και πάλι μαζί για την τελευταία περίοδο. Να την αφήνω έτσι, το τελευταίο μάτι να την αφήνω.